Σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών συζητήσαμε τις τρεις προτάσεις νόμου που αφορούν το θέμα του ΦΠΑ πάνω στα καύσιμα και πάνω σε βασικά είδη τα οποία επηρεάζουν τον κάθε έναν από εμάς, ειδικά σε αυτήν την μακρή περίοδο ακρίβειας που έχουμε. Το ατυχές, και εδώ θέλω να επικεντρωθώ, είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει ακόμη γιατί η υπηρεσία ΦΠΑ βάσει των νέων οδηγίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει προχωρήσει στη διαβούλευση για να δούμε σε ποια πλαίσια μπορούμε να κινηθούμε. Πλανέται το ερώτημα σε ποια πλαίσια και αν κατά πόσον αυτές οι προτάσεις μπορούν να προχωρήσουν και αν θα είναι συνταγματικές ή αντισυνταγματικές ή αν θα υπάρχει αναπομπή ή αναφορά, και το πιο απλό και λογικό να έρθει η υπηρεσία ΦΠΑ και να μας ενημερώσει για τα πλαίσια τα οποία μπορούμε να κινηθούμε, δεν έχει γίνει. Ελπίζουμε ότι μέχρι την επόμενη συνεδρία θα γίνει αυτό, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος σήμερα απαιτεί μέτρα χαλάρωσης άμεσα και όχι να σπαταλούμε χρόνο σε συνεδριάσεις, αναμασώντας συνεχώς τα ίδια πράγματα. Επίσης, στην Επιτροπή έχει τεθεί κάτι το οποίο έχουμε ζητήσει και είναι η άμεση συζήτηση των 13 προτάσεων που αφορά το θέμα των πληστηριασμών, την περιβόητη νομοθεσία του 2018, αφού πρώτα με επιστολή ζητήσαμε από την πρόεδρο της Επιτροπής να συζητηθεί άμεσα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ταυτόχρονα τρέχουν πληστηριασμοί, πληστηριασμοί οι οποίοι αφορούν πρώτη κατοικία, μικρή επαγγελματική στέγη, και από την άλλη έχουμε το σενάριο εισαγωγής αυτού που λέμε κρατικού φορέα, χωρίς πραγματικά να έχουμε ενημέρωση ως προς το πότε επιτέλους θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα όπου πρώτα έρχονται οι απειλές και μετά τα όποια μέτρα προστασίας του κόσμου. Και αυτό δυστυχώς είναι τραγικό. Ευχαριστώ.